Νέο βιβλίο για τη Σοφία Βόικου, η πόλη που δακρύζει εν ώψη εορτών. Νομίζουμε ότι θα είναι μία από τις επιλογές σας για δώρο. Βέβαια, λεπτομέρειες θα μας δώσει η ίδια η συγγραφέας. Χαιρόμαστε που σας ξαναβλέπουμε. Γεια σας, καλησπέρα. Λοιπόν, θα πούμε δύο λόγια για το βιβλίο. Ναι, αυτή τη φορά αφήσαμε πίσω μας τη Θεσσαλονίκη από τους ψήθυρους του Βαρδάρη. Κάνουμε ένα ταξίδι στην πόλη που δακρύζει, που δεν είναι άλλη εκτός από τη Βενετία. Είναι μία πόλη ατμοσφαιρική, μαγική. Ο τίτλος είναι συμβολικός. Η πόλη δακρύζει όντως, γιατί το βράδυ με την παλήρια έρχεται το νερό από παντού και είναι σαν να χύνονται τα δάκρυα της πόλης. Ωστόσο, έχει και το συμβολικό χαρακτήρα, γιατί υπάρχει μία μεγάλη αμαρτία που βαραίνει στις πλάτες αθών και ενόχων μέσα στο βιβλίο. Το όλο story κινείται μέσα σε ένα βιβλιοπωλείο στην Βενετία, mm-hmm. αλλά είναι ένα βιβλιοπωλείο διαφορετικό και όχι όπως αυτό, ας πούμε, που βλέπουμε αυτή τη στιγμή. Και τι διαφορετικό έχει αυτό το βιβλιοπωλείο? Ότι τα ράφια του είναι γεμάτα από βιβλία, αλλά βιβλία που είναι τυλιγμένα μέσα σε ένα χαρτί. Mm-hmm. Άρα ο πελάτης, ο οποίος μπαίνει να αποφασίσει, επιλέγει, δεν μπορεί να επιλέξει βιβλίο ούτε από το εξώφυλλο, ούτε από το όνομα του συγγραφέα, ούτε από την υπόθεση, παρά μόνο από το ένστικτο και από την οσμή που βγάζουν, από το άρωμα που βγάζουν τα ίδια τα βιβλία. Και άλλες φορές επιλέγει, ας πούμε, ένα άρωμα προδοσίας, άλλες φορές διαλέγει ένα άρωμα ευτυχίας, ένα άρωμα ανεξαρτησίας, και πάνω σε αυτό το πλαίσιο κινείται όλη η ιστορία των ηρώων. Πώς προέκυψε έτσι σαν ιδέα? Η ιδέα προέκυψε μετά από ένα πολυήμερο ταξίδι στη Βενετία, η οποία αυτή η πόλη στην κυριολεξία με μάγεψε. Πιστεύω ότι πρέπει να έζησα μια προηγούμενη ζωή μου εκεί πέρα, δεν υπάρχει περίπτωση. Οπότε γυρνώντας είπα ότι ήθελα να γράψω ένα βιβλίο με φόντο μάλλον τη Βενετία, και χρησιμοποίησα αυτή την αίσθηση μυστηρίου και μιας ατμόσφαιρας περασμένων αιώνων μέσα σε όλο το βιβλίο. Γι' αυτό και η πόλη που δακρύζει δεν είναι ένα βιβλίο ιστορικό, όπως έχουν συνηθίσει οι αναγνώστες στα προηγούμενα μου. Είναι ένα βιβλίο που κινείται στα πλαίσια του μαγικού ρεαλισμού. Πρέπει να αφήσουμε λίγο τη φαντασία μας ελεύθερη και να πιάσουμε από το χέρι τη μικρή Ιρένη, που είναι η πρωταγωνίστρια του βιβλίου, και να αφήσουμε τον εαυτό μας ελεύθερο να την ακολουθήσουμε. Αν θέλουμε να σκιαγραφίσουμε με δύο λόγια το χαρακτήρα της πρωταγωνίστριας. Η πρωταγωνίστρια είναι ένα 8χρονο κορίτσι που της λείπουν τα δύο μπροστινά της δόντια. Παρόλο που θεωρητικά μεγαλώνει σε ένα δύσκολο περιβάλλον, γιατί έχει χάσει τους δύο της γονείς, μεγαλώνει με τον παππού της, ο οποίος είναι ένας πολύ περίεργος άνθρωπος, και στο χαρακτήρα, και έχει και σακατεμένο το κορμί του γιατί του λείπει το ένα του πόδι. Παρόλα αυτά διατηρεί την αθωότητά της και μία απίστευτη δίψα για ζωή, και συμπαρασύρει μαζί της όλους τους ήρωες. Άρα έχουμε μηνύματα αισιοδοξίας, από ό,τι καταλαβαίνω. Έχουμε σαφώς μηνύματα αισιοδοξίας, και μήνυμα είναι μία αγάπη που αναβλύζει από παντού, όπως το άρωμα των βιβλίων. Όχι τόσο ερωτική, γιατί εντάξει, πάντα σε ένα βιβλίο υπάρχει και ο έρωτας μέσα, αλλά εδώ βλέπουμε την αγάπη, την αδελφική, την φιλική. Θέλω να πιστεύω ότι όταν ο αναγνώστης κλείσει το βιβλίο θα μείνει με ένα χαμόγελο στα χείλη. Το επόμενο βήμα? Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή επόμενο βήμα. Αυτή τη στιγμή είμαι ψυχή και σώματι στην Ιρένη, στην πόλη που δακρύζει. Θέλω να αφήσω τον εαυτό μου λίγο να χαρεί όλο αυτό που γίνεται, γιατί η συγγραφή είναι μια μοναχική διαδικασία. Οπότε τώρα μπαίνουμε στη διαδικασία που το μοιράζομαι αυτό με τον κόσμο. Ωραίο. Οπότε μετά από αυτό θα δούμε. Ευκαιρία να ταξιδέψουμε λοιπόν στη Βενετία, έστω και νοέρα. Γιατί όχι. Καλό τάξιδο. Ευχαριστώ πάρα πολύ.